Στην πόλη της Ιεριχούς, σύμφωνα με την Ευαγγελική διήγηση του Λουκά, έγινε η συνάντηση του Χριστού με τον αρχιτελώνη Ζακχαίο. Στο προάβλιο της Μονής του Αγίου Ελισσαίου σώζεται η σικομουριά πάνω στην οποία ανέβηκε ο Ζακχαίος για να δει τον Χριστό, επειδή λόγω του πλήθους και του μικρού του αναστήματος δεν είχε θέα. Ο Χριστός, βλέποντας τον Ζακχαίο πάνω στο δέντρο, του φωνάζει να κατέβει και ότι σήμερα θα μείνει στο σπίτι του. Ο Ζακχαίος, γεμάτος χαρά, κατέβηκε και αφού στάθηκε μπροστά στο Χριστό, γεμάτος μετάνοια, ομολογεί ότι τα μισά από τα πλούτη του θα τα δώσει στους φτωχούς και αν σε κάποιο φέρθηκε σκληρά, θα του επιστρέψει ό,τι του πήρε στο τετραπλούν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αντί να συνετιστούν και να συγκλονιστούν από τη μετάνοια του αμαρτωλού αρχιτελώνη, κατηγορούν τον Χριστό πως συναναστρέφεται με αμαρτωλούς ανθρώπους. Ο Χριστός, βλέποντας τη μετάνοια των λόγων του Ζακχαίου, λέει: «Σήμερα σώθηκε η οικογένεια του Ζακχαίου, γιατί και αυτός έχει δικαίωμα στη σωτηρία, αφού είναι απόγονος του ανθρώπου. Εξάλλου, ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να αναζητήσει και να σώσει το απόλλωλό σου». Στο προάβλιο της Μονής του Αγίου Ελισσαίου σώζεται η σικομουριά πάνω στην οποία ανέβηκε ο Ζακχαίος για να δει τον Χριστό, επειδή λόγω του πλήθους και του μικρού του αναστήματος δεν είχε θέα. Η σικομουριά βρίσκεται μέσα σε ειδική προθήκη για να προφυλαχτεί από τις καιρικές συνθήκες. Δίπλα ακριβώς έχει φυτρώσει καινούργια παραφιάνα. Η Ιερά Μονή του προφήτου Ελισσαίου είναι ανδρική. Ο προφήτης Ελισσαίος ήταν μαθητής του προφήτη Λία και εκείνος που μετέτρεψε τα αλμυρά ύδατα της Ιεριχούς σε γλυκά. Τα χρήματα.